Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής Οσοκράτης χαιρετίζει και τη σημερινή συγκέντρωση εδώ στο Σύνταγμα, όπου εκπαιδευτικοί, γονείς, μαθητές, φοιτητές, εργαζόμενοι συγκεντρωθήκαμε πάλι σήμερα, ημέρα ψήφισης του Αντιδραστικού Αντιεκπαιδευτικού Νομοσχεδίου, απαιτώντας να αποσυρθεί και να μην ψηφιστεί αυτό το νομοσχέδιο που εντείνει τους ταξικούς φραγμούς σε βάρος των μαθητών, αλλά και τον αυταρχισμό απέναντι στους εκπαιδευτικούς. Ένα νομοσχέδιο που το φέρνει η κυβέρνηση προς ψήφιση μέσα στο κατά καλό καιρό. Ένα νομοσχέδιο. Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής Οσοκράτης χαιρετίζει και τη σημερινή συγκέντρωση εδώ στο Σύνταγμα, όπου εκπαιδευτικοί, γονείς, μαθητές, φοιτητές, εργαζόμενοι συγκεντρωθήκαμε πάλι σήμερα, ημέρα ψήφισης του Αντιδραστικού Αντιεκπαιδευτικού Νομοσχεδίου, απαιτώντας να αποσυρθεί και να μην ψηφιστεί αυτό το νομοσχέδιο που εντείνει τους ταξικούς φραγμούς σε βάρος των μαθητών, αλλά και τον αυταρχισμό απέναντι στους εκπαιδευτικούς. Ένα νομοσχέδιο που το φέρνει η κυβέρνηση προς ψήφιση μέσα στο κατά καλό καιρό. Ένα νομοσχέδιο που κατηγοριοποιεί τους μαθητές και διασπά την ενιαία γνώση που πρέπει να δίνεται στα παιδιά. Μετατρέπει το σχολείο σε επιχείρηση που θα αναζητεί χρήματα από ιδιώτες, χορηγούς, γονείς. Που δημιουργεί σχολεία πολλών ταχυτήτων στο όνομα της αυτονομίας με διαφορετική χρηματοδότηση, διαφορετικά μαθήματα, διαφορετικά σχολικά βιβλία. Ένα νομοσχέδιο που θέλει τον εκπαιδευτικό σκυφτό και φοβισμένο από τον ασφυκτικό και αντιδραστικό έλεγχο, με στελέχη που θα αξιολογούν τον εκπαιδευτικό χωρίς όμως να μπορούν να σταθούν δίπλα του και να τον βοηθούν στη δύσκολη εκπαιδευτική καθημερινότητα. Και όσο για την περίφημη επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, αυτή παρουσιάζεται ως ποινή και όχι ως δικαίωμα όλων των εκπαιδευτικών και υποχρέωση της πολιτείας. Είναι ένα νομοσχέδιο που σχεδόν καταργεί τον ουσιαστικό ρόλο του Συλλόγου Διδασκόντων και δίνει στο διευθυντή πολλές υπερεξουσίες και τον μετατρέπει σε μάνατζερ ή και σε διοικητή που θα κλείνει οικονομικές συμφωνίες με χορηγούς και άλλους ιδιώτες. Και ο κατάλογος των αντιεκπαιδευτικών άρθρων αυτού του νομοσχεδίου δεν σταματά εδώ. Αυτό το νομοσχέδιο, συνάδελφοι, πρέπει να μείνει στα χαρτιά, να μην εφαρμοστεί. Όλοι μαζί, εκπαιδευτικοί, γονείς, μαθητές, φοιτητές και όλοι οι εργαζόμενοι, θα παλέψουμε έτσι ώστε όλα τα σχολεία να έχουν επαρκή κρατική χρηματοδότηση και να μην πληρώνει ο γονιός για να μορφωθεί το παιδί του. Θέλουμε να υπάρξει ολόπλευρη μόρφωση, σύγχρονα, επιστημονικά θεμελιωμένα και κατανοητά σχολικά βιβλία ίδια για όλα τα παιδιά. Απαιτούμε μέτρα για το ασφαλές άνοιγμα των σχολείων τη νέα σχολική χρονιά. Προσλήψεις εκπαιδευτικών με μαζικούς μόνιμους διορισμούς, με βάση τα πραγματικά κενά και τις ανάγκες. Συσπηρωμένοι στα σωματεία μας, μαζί με τους γονείς και τους μαθητές, θα ακυρώσουμε για άλλη μια φορά τα σχέδια της κυβέρνησης. Καλή δύναμη.